Είναι πρώην εστεμένη, αλλά δεν είναι η Διονυσία Κούκκιου. Έχει ξαναέρθει στο My Style Rocks, αλλά δεν είναι η Αμάντα Μανολάκου. Είναι η Τάνια Κοφνιώτη και βεβαίως έρχεται γιατί την ενδιαφέρει πάρα πολύ και της αρέσει πάρα πολύ η ενέργεια στο My Style Rocks. Υποδεχτείτε την. Quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no. Ho un tatuaggio da rifare perché non mi piace più. A volte ho l'ansia che mi sale, che mi sale. La cosa che mi fa incazzare quando non mi parli più. Il mondo sembra tutto uguale, tutto uguale. Tania, πες μου σε παρακαλώ, πώς είναι τώρα να είσαι ξανά σε αυτή τη διαδικασία? Αχ, υπέροχα, αγχωτικά, αλλά πολύ ωραία. Πότε είχες εδώ λάβει μέρος στο My Style Rocks? Το 2018, αν δεν κάνω λάθος. Το 2018, μάλιστα. Και πόσο καιρό είχες κάτσει? Είχες κάτσει πολύ καιρό? Για να μην πω ψέματα, θυμάμαι ότι είχα μπει. Πρέπει να είχα μείνει ένα κάτι μήνες και μετά βγήκα και ξαναμπήκα πάλι. Α, μάλιστα. Οπότε επί της ουσίας, σαν να είναι η τρίτη φορά εδώ πέρα. Κάπως. Ξαναγυρνάς στον τόπο του εγκλήματος και εσύ, Τάνια μου. Έτσι. Θέλω να μας πεις κάποια πράγματα για σένα. Εντάξει, ότι είσαι πρώην εστεμένη, το είπα. Mm-hmm. Έχεις πάρει ποιον τίτλο? Έχω πάρει πολλούς τίτλους. Τώρα πρόσφατα ήταν και ο τελευταίος στην Καμπότζη. Πήρα την πέμπτη θέση παγκόσμια στο Miss Planet International. Τι λες? Ναι. Μπράβο, και ο πρώτος ποιος ήταν? Star Ελλάς το 2014, Παγκόσμια Πρέσβυρα Ειρήνης το 2015, τι ήταν το άλλο, Miss World Peace, ναι. Μετά Miss Elegance International στην Τινησία το 2017. Ναι. Τι καλύτερη γίνεται? Προσωπικότητα στο Λίβανο το 2016 και τώρα το Miss Planet International. Δηλαδή, εσύ, ας πούμε, κάθε χρονιά πας και σε ένα διαγωνισμό καλλιστείων. Κάπως έτσι. Είναι στα διεθνή ρέκορτ των καλλιστείων, γενικά, ότι έχω αρκετές βραβεύσεις και προκρίσεις. Και όταν υπάρχει κάποιο, ίσως κόλλημα, ίσως δεν είναι η κατάλληλη κοπέλα αντιπροσώπευση για να πάει στο εξωτερικό. Στέλνουν εσένα? Μου το λένε και εμένα, ναι. Αλήθεια το λένε? Δηλαδή, όποτε κάποια δεν μπορεί, μισό λεπτό πάρουμε την Τάνια τηλέφωνο? Όχι όταν δεν μπορεί. Επειδή όταν έχεις ένα καλό όνομα, να το πω έτσι, mm-hmm. χωρίς να θέλω να προσβάλλω προς Θεού, είσαι στα πρακτικά. Και όταν, γενικά με καλούν σε διάφορα καλλιστεία, αλλά όταν υπάρχει κάποιο κόλλημα ή οτιδήποτε, γίνονται περισσότερες οι προτάσεις για 2-3, ας πούμε. Άκου τώρα. Ναι. Επαγγελματικά δηλαδή το επαγγελματικά. Πας. Πολύ ωραία. Και τώρα είσαι εδώ, mm-hmm. ξανά, και θέλουμε να μας πεις πού πηγαίνεις. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ ξεκινήσει... Πάω στα καλλιστεία. Όχι. Όχι άλλα. Έχω ξεκινήσει σχέδιο μόδας και αυτό θα γίνει όντως. Θα πάμε μια εκπαιδευτική εκδρομή για να δούμε σχεδιαστές στο Μιλάνο στην Ιταλία. Και θα Οπότε, αν έχει τίποτα καλλιστεία εκεί, τάκ, και στο Μιλάνο μια. Πεταχτώ μια. Πολύ ωραία. Αυτό το σχέδιο μου το κάνεις και στην πραγματικότητα, έτσι δεν είναι? Ναι. Πολύ ωραία. Και όντως θα πάμε ταξίδι. Και όντως θα πας έτσι? Γιατί όχι, μου αρέσει πάρα πολύ το outfit. Ναι, θα πήγαινα έτσι. Θα πήγαινα έτσι. Παρακαλώ, βαθμολογήστε. Νικολίτα, άσο και εδώ, για να μην τις πικράνεις. Ενώ να μην πικράνεις και την Τάνια και τη διαπροποίηση. Γεια σου, Τάνια, λοιπόν. Καλή επιτυχία και σε σένα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν τη βλέπει. Πού είναι το πουά? Πώς, δεν το βλέπεις? Παντού. Τα γάντια μου, μόνο το μπλουζάκι μου, το μαντίλι, το οποίο το έχω κάνει φούστα. Ναι, έχει πουά. Αυτό το μαντίλι. Ναι, έχει πουά. Δεν έχει πουά. Και επίσης δεν έχει πουά. Και εδώ έχει πουά. Πού είναι το πουά σε αυτό το μαντήλι? Να το. Εγώ σε αυτή την εικόνα δεν βλέπω να πρωταγωνιστεί το πουά στοιχείο. Γιατί καλά, κοίτα μια μπλούζα όλη πουά. Ναι, μια μπλούζα βλέπω όλη πουά, αλλά βλέπω κάτι πράγματα τα πάνω χάτια, από αυτή την μπλούζα, η οποία δεν φαίνεται καν. Δηλαδή, εντάξει, αυτή η εικόνα είναι εκτός. Δεν λέω την άσχημη εικόνα γενικά, αλλά είναι εκτός. Εγώ δεν το βλέπω να πρωταγωνιστεί καθόλου. Γιατί δεν το βλέπεις να πρωταγωνιστεί? Μήπως άμα έβγαζες το πιέ ντεκόκ από πάνω. Αλλά και πάλι. Κάτσε να βγάλω το πιέ ντεκόκ σακάκι μου. Ορίστε, κοίτα. Ντεκόκ. Αυτό είναι του κόκορα. Και πάλι είναι το του κόκορα. Τέταρτο της εικόνας σου. Ούτε.
Εγώ δεν συμφωνώ, η αλήθεια είναι. Βέβαια, θα σου πω ότι φορούσα και καλτσόν πουά, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά σκίστηκε. Ξέρω, καλώς ήρθα στο My Style Rocks. Έπρεπε να πάρω 2. Την επόμενη φορά δεν θα το ξανακάνω αυτό. Θα πάρω 3 να έχω μαζί μου. Μάλιστα. Κοίταξε να δεις πώς τα κατάφεραν τα κορίτσια. Που έχετε με τη Δήμητρα τον ίδιο μέσο όρο. Αλήθεια? Ναι, 2. Ωραία. Α, εντάξει. Οπότε. Απίστευτο δεν είναι όμως αυτό. Οπότε όλα θα παιχτούν τώρα στους κριτές που θα πας. Σωστά. Για το ποια θα έχει ασυλία, δηλαδή αυτήν την εβδομάδα. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι, Τάνια. Καλώς όρισες ξανά στο My Style Rocks. Καλώς σας βρήκα.